σε ένα γνωστό μου μοναστήρι μια φορά έκλεψαν ένα Ευαγγέλιο από ένα μικρό παρεκκλήσιο. Και ο ηγούμενος και οι άλλοι υπεύθυνοι της Μονής, το ηγούμενο Συμβούλιο, σκέφτηκαν να βρουν τον κλέφτη, κάτι να ειδοποιήσουν την αστυνομία κλπ. Και ήταν ένας μοναχός στο μοναστήρι αυτό πάρα πολύ αθώος στην ψυχή του, μια πολύ αγνή ψυχή, και είπε ότι ο άνθρωπος θα το πήρε μάλλον λέει, για ευλογία το Ευαγγέλιο. Δηλαδή το πήρε για καλό στο σπίτι του να τον ευλογεί το μυαλό του δεν πήγε ε, να σκεφτεί κάτι κακό για αυτόν που το έκλεψε. Δηλαδή είδε μια πράξη ξεκάθαρα ε, κακή, έτσι, επιζήμια για τους άλλους, άξια να τιμωρηθεί και όμως το μυαλό του δεν πήγε στο κακό. Αυτό θεωρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό, ποιος μπορεί να το κάνει στη ζωή του, όχι να σκέφτεται έτσι αφελώς όπως αυτός ο μοναχός, αλλά γενικά μου κρατάω από αυτό, το ότι το μυαλό του δεν πήγε στο κακό, το ότι το μυαλό του δεν βιάστηκε να βγάλει συμπεράσματα για το ποιόν της ψυχής του άλλου, που, επαναλαμβάνω, έκανε μια ε, άσχημη πράξη, μια αμαρτία. Είναι πάρα πολύ εύκολο στην εποχή μας να βγάζουμε συμπεράσματα για τους άλλους, να τους καταδικάζουμε, να κρίνουμε πάρα πολύ αυστηρά, να γράφουμε λόγια πολύ προσβλητικά στο διαδίκτυο ο ένας για τον άλλον, για μια άποψη κάποιου, για μια κριτική, για μια ιδέα του, για μια θέση που έχει. Και είναι ευτυχή ο άνθρωπο και νομίζω πολύ χριστιανό, αν μπορεί, και κρατάει μια θέση πιο ουδέτερη, πιο φιλάνθρωπη, πιο επίοικη, πιο συμπαθή, σαν θέση εννοώ, και βάζει ερω... ερωτηματικά μέσα του και να πει: Δεν ξέρω ακριβώ, να κρίνω την ψυχολογία του άλλου, δεν ξέρω τα κινητρά σου. Δεν ξέρω γιατί ακριβώ το έγραψε αυτό. Δεν ξέρω ακριβώ τι εννοεί. Δεν έχω περπατήσει άλλωστε με τα παπούτσια σου, όπω λένε. Δηλαδή, αν δεν περπατήσει με τα παπούτσια του άλλου, να τον αισθανθεί καλά το καλούπι του, το πόδι του, το βάδισμά του, την ψυχολογία του, το πώ μεγάλωσε, το πώ έζησε, το τι παραστάσει έχει, δεν μπορεί να βγάλει εύκολα συμπέρασμα. Δεν μπορεί να πει κάτι με σιγουριά. Και εδώ ερχόμαστε στα λόγια του Χριστού μα που είπε: Μην κρίνετε ή να μην κρυθείτε. Δηλαδή, μην λε για τον άλλον δεν είναι να μια άποψη, αλλά μην αναλύεις τα κίνητρά του και γίνεσαι καρδιογνώστης. Μην κρίνεις ως καρδιογνώστης. Μην μιλάς δηλαδή για τα βαθύτερα της ψυχής του που εσύ τα αγνοείς. Πώς μπορείς και λες, πούμε, αυτό το λες ας, α, από εγωισμό, αυτό το λες από κακή, αυτό το λες από ζήλια, αυτό το λες... Δεν ξέρεις γιατί το είπε. Δεν ξέρεις. Οπότε να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί να αναρωτιόμαστε και καλύτερα να βάζουμε λογισμούς καλούς για κάποιον και ας μην είναι καλός, μπορεί από τα καλό λόγια που του λέμε να συγκινηθεί στο τέλος, να ντροπιαστεί στο τέλος, να προβληματιστεί και να ανταποκριθεί σε αυτό που του λέμε, το καλό. Έτσι, καλύτερα να σε αδικό λέγοντας ότι είσαι ένας ωραίος άνθρωπος και ας μην είσαι, παρά να σε κατηγορώ και να σε αδικήσω μέσα από αυτή κατηγορία, γιατί δεν ξέρω την πραγματικότητα της ψυχής σου. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι και υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι που έχουν εύκολο τον καλό λόγο, εύκολη την καλή εικόνα για τον άλλον, εύκολο πως, δηλαδή το μυαλό τους πηγαίνει σε κάτι όμορφο για την ψυχή του άλλου και δεν πηγαίνει πάντα σε κάποιο ε, χαρακτηριστικό προβληματικό, το οποίο να ξέρεις τις πιο πολλές φορές απηχεί και αντανακλά τη δική μου κατάσταση. Αν εγώ σε κρίνω αυστηρά, αν εγώ ενοχληθώ από τη συμπεριφορά σου, από την ανάρτησή σου, από το σχόλιο σου ε, και σε καταδικάσω, στην πραγματικότητα απηχώ το δικό μου πρόβλημα. Εγώ έχω πρόβλημα. Και γι' αυτό ενοχλούμε από σένα, από κάτι που κάνεις. Αλλιώ θα δείξω μια επίκαια, θα δείξω μια αγάπη, μια συμπάθεια, μια ανοιχτή αγκαλιά όπως είναι η εκκλησία μας που χωρά τους πάντες, το καθένα με τη θέση του, με την άποψή του, μέσα στη γενική προστατευτική ομπρέλα του χώρου αυτού που λέγεται Εκκλησία, Ορθοδοξία, αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι είμαστε ίδιοι, ούτε θα ισοπεδωθούμε όλοι, ούτε θα γίνουμε όλοι, ούτε εγώ θα μιλάω όπω μιλά εσύ, ούτε εσύ θα μιλά όπω μιλάω εγώ, ούτε θα σκεφτόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο, αλλά είμαστε όλοι σεβαστοί, δεκτοί και πάνω απ' όλα με αγάπη. Και αγάπη θα πει και σεβασμό στην ποικιλία και στην ετερότητα και διαφορά του άλλου. Ωραία πράγματα είναι αυτά, τα είπε ο Χριστός μακάρι να τα κρατάμε και, και ευτυχεί οι άνθρωποι που σκέφτονται έτσι. Και αν τώρα κάποιο έχει μια διαφορετική γνώμη, γνώμη, οφείλω να τον αγαπώ και αυτόν. Και αν κάποιο καταδικάσει αυτό που λέω, εσύ που ακού και αγαπά εμένα, οφείλει να αγαπά και αυτόν που έχει διαφορετική γνώμη από μένα. Γιατί μετά γίνεται μια κακία και μια κακία συμπαρασύρει μια καινούρια κακία. Και λέει στην Αγία Γραφή, μην νικέσαι από το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το καλό. Με την αγάπη Σκεπάζεις την όποια κακία από που και αν αυτή πάνε να βγει. Πέρασαν τα 5 λεπτά, σταματώ.